Κύριε Σιγέρη, καλησπέρα. Μέχρι τον 96ο λεπτό, ο Άρης ήταν μπροστά στο σκορ απέναντι στο Άπολλον στη Λευκοσία. Οι γαλαζοκίτρινοι ισοφάρισαν και δεν επέτρεψαν στην ελαφρά ταξιαρχία να μείνει για άλλη μια αγωνιστική στην κορυφή. Ισόπαλο 0-0 ξέρετε το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην Δόξα και τον Ολυμπιακό. Να θυμηθούμε όλα τα αποτελέσματα καθώς και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής. Χθες Πάφος Απόλλων 0-1 και ΑΕΛ Εθνικός 1-0. Σήμερα από Ελλάρης 1-1. Και Δόξα Ολυμπιακός 0-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο στις 4:30 Ομόνια ΠΑΕ και στις 7 το μεγάλο ντέρπι ΑΕΚ Ανόρθωση. Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο αγώνας στο ΓΑΣ ΥΠ με το ΑΠΟΕΛ να ισοφαρίζει τον Άρη στο τελικό 1-1 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι γαλαζοκίτροι ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, όμως τον γκολ ήρθε από την ελαφρά ταξιαρχία στο 44ο λεπτό με τον Μπαμπίκα. Στα πρώτα μισά του δεύτερου ημίχρονου δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. Στο τελευταίο 20 λεπτό το ΑΠΟΕΛ έβαλε πίεση, κέρδισε μέτρα και στις καθυστερήσεις έφτασε στην ισοφάριση με τον Βινίσιους. Τον Θεοδόρου να αφήνει στον εντόν καλά. Προωθείται για άλλη μια φορά ο Κύπριος δεξιός ο πισωφύλακας. Γίνεται η σέντρα, ο Βαναδιώκνη με το ένα χέρι. Ήταν καλή η μεταβίβασή του εντόν καλά. Και πάμε ξανά στον Άρη να συνεχίσει τη μετάδοση του αγώνα. Βλέπουμε ένα σουτ του Νατέλ. Η μπάλα σε κόρνερ μετά την παρέμβαση του Βανάλβες. Συνεχίζει ο Άρης Κυριάκου. Το κόρνερ εκτελέστηκε για το ΑΠΟΕΛ. Εντόν καλά από αριστερά. Η κεφαλιά του Σόουζα. Πάει σε ένα σημείο που ο Μάνου Γκαρσία έβγαλε ξανά για την ομάδα του Άρη. Κεφαλιά του Σάβιτς, η προβολή σε δεύτερο χρόνο, η μπάλα έξω. Μονέ Παγκέ για τον Ματίας Πόλιαριτς. Γέμισος Πόλιαριτς, ο δεύτερο δοκάρι, καρφωτή κεφαλιά από Στεπίνσκι πάνω στον Τσκουφέτ. Ντεβισέντι γέμισε, μπάλα πέρασε από τον Γκλιτάια και ο Βαν Άλβες ξανακάνει μια σπουδαία απόκρουση. Ωραία μάζεψε μπάλα ο Λουκάς Σόουζα. Ντε Βισέντι με μία ανέβασε Νατέλ. Σε διπλώνεται σε κόντρα επίθεση το ΑΠΟΕΛ. Λέω Νατέλ μπαίνει προς τα μέσα. Ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Ο Κβιλιτάια βρίσκει μπάλα. Ποιο είναι τον καλά. Θα σημαδέψει τον Βαν Άλβες. Μια πτώση τώρα του Λουκάς Σόουζα. Και ο Καζού θα σεντράρει τώρα. Κεφαλιά η μπάλα δίπλα από την εστία του ΑΠΟΕΛ. Ένα γέμισμα. Κβιλιτάια η μπάλα δίπλα από την εστία του Σκουφέτ στο 39. Σημειών. Σήκωσε μπάλα για τον Ματία Σπόλιαριτς. Αυτός έχει κολλημένο πάνω του τον Τσάβιτς. Σπόλιαριτς, Μπαμπίκα, το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 0-1 στο 44ο λεπτό. Ο Μπαμπίκα χρίζεται σκόρερ. Ένα λεπτό πριν το 45. Έστρωσε την μπάλα ο Ματία Σπόλιαριτς. Η ασίστ του διεθνούς Κύπριου ποδοσφαιριστή. Φέρνει την μπάλα στα πόδια του Μπαμπίκα. Αυτός με ορθόδοξη εκτέλεση στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σιμώνε. Σκουφέτ. Ωραία κατέβασε την μπάλα ο Σπόλιαριτς. Ανάλογο καλό το τελείωμα από τον Μπαμπίκα. Αυτό είναι το τρίτο γκολ στην χρονιά για τον Μπαμπίκα. Ο Άρης προηγείται στο ΓΑΣ ΥΠ 0-1. Την αναμέτρηση, κάτι που δείχνει ότι μάλλον θα αποτελέσει την δεύτερη μεταγραφή του Άρη. Ο Ντε Βισέντι προσπάθησε να ξεγελάσει τον Βαν Άλβες. Το γέμισμα του Μπαμπίκα, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στον Μονέ Πακέ. Ο Γάλλος σεντράρι, ευκαιρία για τον Άρη από Μάκνο Βινίσιους. Το σούτ από Γκαρσία, δεύτερο από Στεπίνσκι, πάνω από την εστία. Η μπάλα πιο δεξιά, ο Νατέλ τώρα γεμίζει. Ο Κβιλιτάια θα εκτελέσει, μπάλα ψηλά. Νατέλ. Ωραία, γυρίζει στην γωνιά του ο Βαν Άλβες από δεξιά και πάλι ο Νατέλ σεντράρι. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ο Κρυασβίλη δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα μπροστά του. Την κρατά ωστόσο στην περιοχή. Πάσα για σαν μπάλα το πλασέ του τελευταίου σε σώματα παιχτών του Άρη. Τελείται το κόρνερ από Κρυασβίλη. Η μπάλα πέρασε. Κεφαλιά, ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Φιλτάει απίσω η πάσα του Λουκάς Σόουζα για τον Νατέλ. Έβγαλε σέντρα ο Νατέλο, Κβιλιτάια, κατέβασε ο Κρυασβίλη, χάνεται η ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Να δούμε εδώ τον Μπαμπίκα, ο οποίος ξεφεύγει και από τον Βινίσιους. Και μαρκάρισμα, φάουλ για τον Άρη. Τορνίκε, ο Κρυασβίλη θα γεμίσει. Κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα από Βινίσιους. 1-1 ισοφαρίζει το ΑΠΟΕΛ. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένταση ανάμεσα στους δύο πάγκους, αν είναι δυνατόν. Πανηγυρισμοί
από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ και τον πάγκο της ομάδας. Τώρα οι δύο πάγκοι. Μέτριο ποιοτικά παιχνίδι στο Μακάριο, χωρίς φάσεις, με τη δόξα και τον Ολυμπιακό να συμβιβάζονται στη λευκή ισοπαλία. Πρώτη επίθεση με τον Σάλι, έδωσε στον Βίλσον, έκοψε και πάλι για τον Σάλι, κατευθείαν στην αγκαλιά του Σισκόφσκι μπάλα. Καραλάμπους, κατέληξε στον Βίλσον η μπάλα, το σούτ από τον Κομφέ, αυτή είναι η πρώτη καλή φάση στον αγώνα. Τελέστηκε το πλάι ο την δόξα, η σέντρα στην περιοχή, ο Σάση από κοντά, βγήκε ο Μολ και άρπαξε την μπάλα. Που φεύγει τον Σάλι, ο Μαρίζος Στυλιανού στέλνει τη σέντρα στην περιοχή, το σούτ που γίνεται από τον Κοβάσεβιτς. Πημένη με τον Αντάμοβιτς να κάνει το σούτ και να στέλνει την μπάλα έξω. Μανιάς ψάχνει τον Νάνι, πρόλαβε, μπάλα πάει στην περιοχή και ο Σισκόφ και έγινε το λάθος, ο Κα γλίστρησε ωστόσο. Και πάλι ο Κα. Πήρε την πάσα τον Ποβέδα, γύρισε πολύ ωραία ο Κα, έδωσε στον Χαραλάμπους ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Εκτέλεσε ο Ασαμούα για τον Τιτζιανί, πρόλαβε τελευταία στιγμή και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Εκτέλεσε ο Εμπραλίτζε, κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει έξω, αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία. Παλιά τον Κυριάκου είναι πάρα πολύ καλή για τον Σάλι. Ο Μανιάς περιμένει την πάσα του. Καθοριστική παρέμβαση από τον Αντένων. Κερδίζει και πάλι ο Σάλι. Έκανε το σουτ κόντρα η μπάλα. Εκτέλεσε ο Κυριακού. Για να δούμε τον Πεχλιβάνη να κάνει το σουτ στην πρώτη του ενέργεια. Σάλι δεν θα περάσει μπάλα, θα κερδίσει όμως ο Πεχλιβάνης, θα κάνει το σουτ, απόκρουση. Ο Κομφέ πέρασε την παλιά, ο Νάνι θα γυρίσει, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, κόρνερ. Εκτελεί το κόρνερ ο Σάλι λοιπόν. Κεφαλιά προς τα πίσω, ο Κοβάσεβης δεν απομακρύνει, σούτα τον Πεχλιβάνη έξω. Χθες ο Απόλλωνας με γκολ του Πίτα στο 85 νίκησε την Πάφο εκτός έδρας με 1-0, σημειώνοντας την δεύτερη διαδοχική του νίκη και ανέβηκε στην πρώτη θέση μετά και το σημερινό αποτέλεσμα στο ΓΑΣΥΠΗ. Πρώτη νίκη μέσα στο 2022 για την ΑΕΛ, 1-0 τον Εθνικό Σωτσίριο. Έγινε η παράλληλη πάσα, έγινε και το σούτ έξω. Έρχεται και ο Ταλής, φεύγει από πίσω του, ο Κοβάσεβιτς το σούτ πάνω στον Γιωβάνοβιτς. Η υποδοχή από Κοβάσεβιτς όχι η καλύτερη, κάνει και φάουλ στη συνέχεια και θα αποβληθεί. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πάμε να δούμε ξανά, ο Κοβάσεβιτς έχει μπάλα εδώ, α, είναι δυνατόν. Ζράντι, πρώτη επαφή με την μπάλα και μεγάλη απόκρουση από τον Ευγένιο Πέτρου. Πέρασε η μπάλα, ο Νταπότη, μεγάλη ευκαιρία τώρα, δεν μπόρεσε. Κάπου γραφτού για της μοίρας κάποιον από τον ποδοσφαιριστό που πήγε μέσα. Πέρασε η μπάλα, γκολ. Ποιος είναι? Ο Πίτας που γράφει το 0-1 στο 25ο λεπτό. Μπήκε αλλαγή και αυτός, μπήκε και ο Ντικινή, μπήκαν αρκετή αλλαγή και είναι από τον πάγκο που έρχεται το προβάδισμα από τον Ιωάννη Πίτας, το έκτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ μέσω έξαλλο πανηγυρισμών απέναντι στην δυτική εξέδρα. Νικάει τον Πέτρου. Απ' τα δεξιά ο Μαυρίας, αυτός που έκανε το γύρισμα, πέρασε πάρα από όλους και ο Πίτας, αυτός που ανοίγει το σκορ. Τα πω. Προσποιήσεις πάνω στον Κβίτα. Τώρα η πάσα του πιο πίσω, το σούτ που έγινε μόλις έξω. Μακριά τους επιθετικούς της ΑΕΛ που εδώ θέλουν να βγουν μπροστά στην πρώτη προσπάθεια. Το γύρισμα που γίνεται στην περιοχή, πάνε να δημιουργηθεί φάση και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Βασαριστά με κομπίνα, Πηλέα στο σούτ, έξω. Εδώ το σούτ που πάει από τον Ανδρέου, ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία Μιλιτσιάνου, την στέλνει έξω. Προσπάθεια στην περιοχή, Τούρις, ευκαιρία, μεγάλη απόκρουση από τον Μέγερη. Τουρές στην περιοχή, κρατά, καλή προσπάθεια, χαμηλά, Τσέμποβιτς έξω, ευκαιρία, Χριστοδούλου κάνει την απόκρουση στο σούτ του Μιλιτσιάνου, επιμένει ΑΕΛ, πέσιμο. Και να επιστρέψουμε σε σένα, Γκόρουπετς, η σέντρα είναι καλή, το κεφάλι Μέγερη σε κόρνερ. Θέλει να μπει στην περιοχή, να περάσει ο Πολωνός, το αριστερό να γυρίσει, ευκαιρία, χάνεται τεράστια φάση. Κάθετη, θα περάσει μπάλα Λιτσιάνου, η ευκαιρία, δοκάρι, μεγάλη φάση από τον Ριέρα. Βοητκόφσκι, Μάζουρεκ, Πηλέας, χαμηλά, θα ξανακερδίσει. Ο Μέγερη κάνει λάθος, ο Ντούρης χάνει τεράστια ευκαιρία τον Εθνικό.
Πιέζει Άρης το τελευταίο δεκάλεπτο. Ρώσα με το αριστερό δοκάρι Σάντος γκολ η ΑΕΛ offside. Δεύτερο δοκάρι για την ΑΕΛ. Στην εξέλιξη ο Σάντος σκοράρι υποδεικνύεται σε θέση offside. Περιμένουμε την επανάληψη. Εδώ η προσπάθεια του Μαρόσα με το αριστερό. Να δούμε, είναι οριακή η φάση. Είναι οριακή η φάση. Η πρώτη επανάληψη μας δείχνει ότι είναι οριακή η φάση και θα εξεταστεί από το VAR, σαφώς. Και περιμένουμε. Λοιπόν, το VAR δίνει γκολ για την ΑΕΛ. 1-0, ο Σάντος σκοράρει το δεύτερο του γκολ και πανηγυρίζει έξαλλα μετά από ένα τρίλεπτο περίπου. Στην Premier League, η Chelsea ήταν η νικήτρια στο Λονδρέζι, κοντέρπι επικρατώντας η Tottenham με 2-0. Τρίτη διαδοχική νίκη για τη Liverpool, 3-1 εκτός έδρας στην Bradford, ενώ στη Λευκή Σοπαλία κόλλησε η Arsenal με αντίπαλο την Burnley. Στο σημείο αυτό, η αθλητική Κυριακή έφτασε στο τέλος της. Υπενθυμίζουμε την αυριανή εκπομπή Γκολ και Θέαμα στις 10:45 το βράδυ από το Ρικένα. Καλό σας βράδυ.